Λοιπόν, αλλάζουμε εντελώς θέμα και κλίμα. Πάμε λίγο σε πιο ήρεμη κατάσταση. Και σε αυτό θα συμβάλλει ο κύριος Ανδρέας Κόμης. Είναι με ευτήρας γυναικολόγος, υπεύθυνος του τμήματος ιατρικής εμβρίου στο νοσοκομείο Μητέρα. Γεια σας, κύριε Κόμης. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Και εγώ χαίρομαι που είμαι μαζί. Και θα συζητήσουμε για την αμνιοπαρακέντηση και την τροφοβλάστη. Και πώς γίνονται. Κοιτάξτε, είναι δύο εξετάσεις οι οποίες ελέγχουν το έμβριο κατά τη διάρκεια του προγεννητικού ελέγχου. Για διάφορες ασθένειες, όπως είναι το σύνδρομο Down, διάφορα άλλα σύνδρομα, καθώς επίσης και κληρονομικές παθήσεις. Είναι επεμβατικές μέθοδοι και γίνονται με τη χρήση βελόνας από την κοιλιά της μητέρας. Mm-hmm. Με την αμνιοπαρακέντηση παίρνουμε λίγο υγρό, το οποίο το στέλνουμε για εξέταση για να βρούμε τα κύτταρα του εμβρίου μέσα. Ενώ με την τροφοβλάστη, η οποία γίνεται στις αρχές της εγκυμοσύνης, παίρνουμε κομματάκι από τον πλακούντα, δεν μπαίνουμε μέσα στον χώρο του εμβρίου. Και πάλι κάνουμε τον ίδιο έλεγχο. Ποιες γυναίκες πρέπει να κάνουν αυτές τις εξετάσεις? Ποιες έχουν την ενδύναμη? Ναι, και δεν είναι επίπονο. Οι γυναίκες οι οποίες πρέπει να κάνουν τις εξετάσεις αυτές είναι αυτές που από τον προγεννητικό τους έλεγχο έχει βρεθεί ότι υπάρχει υψηλή πιθανότητα για σύνδρομο Down, κάποια κληρονομική ασθένεια. Αυτές που έχουν στο ιστορικό τους, στην οικογένειά τους, κάποιον ο οποίος έχει κάποιο σύνδρομο ή κάποια κληρονομική ασθένεια, αν είναι φορείς και οι δύο γονείς. Αν υπάρχει κάποια άλλη πάθηση η οποία θέλουμε να δούμε ή αν κάποια υποψία από το υπερηχογράφημα δείξει ότι πρέπει να ελέγξουμε μήπως υπάρχει κάποιο σύνδρομο. Και υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες είναι άνω των 35-40 ετών και επειδή σε αυτές τις ηλικίες η πιθανότητα είναι αρκετά αυξημένη για σύνδρομα, επιλέγουν να ελέγξουν. Κίνδυνος υπάρχει για τις γυναίκες? Με αυτό, κύριε. Κοιτάξτε, όλες οι γυναίκες έχουν μια πιθανότητα να αποβάλουν ακόμα και αν κάτσουν εξάπλα στο κρεβάτι. Μετά την επέμβαση, είτε την αμνιοπαρακέντηση είτε την τροφοβλάση, αυτός ο κίνδυνος αυξάνεται κατά περίπου 0,5% τις επόμενες ημέρες. Φανταστείτε ότι μια γυναίκα στις 12 εβδομάδες έχει μια πιθανότητα γύρω στο 2-4% να αποβάλει. Οπότε είναι συν 0,5. 2,5-4%. Ακριβώς, για τις επόμενες ημέρες. Τώρα, με ρωτήσατε αν πονάει. Αν πονάει, ναι. Οι περισσότερες γυναίκες λένε ότι νιώθουν ένα πόνο όπως όταν τους παίρνουν αίμα, ένα τσίμπημα, στην αμνιοπαρακέντηση αυτό. Η τροφοβλάστη, επειδή είναι λίγο πιο σύνθετη, πολλοί από εμάς τους εξειδικευμένους γιατρούς, επιλέγουμε να κάνουμε τοπική αναισθησία. Μάλιστα. Πρώτα και μετά να κάνουμε την εξέταση. Κύριε Κόμη, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.